Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκαλης συγγενειάζει την Παρασκευή στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη την τρίτη έκθεση πρόθεσης τοπικών προϊόντων Συνέργεια 2017 της Περιφέρειας. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από αύριο από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο 27 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Στην τρίτη συνέργεια συμμετέχουν περισσότερο από 100 παραγωγοί και φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Παράλληλα, θα λάβουν χώρο απευθείας συναντήσεις μεταξύ φορέων και επαγγελματιών που ασχολούνται αφενός με την παραγωγή, αφετέρου με την κατανάλωση, διάθεση και τουρισμό. Στο πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιηθούν 2 ημερίδες, μία για τα τοπικά προϊόντα και μία για τις σχετικές χρηματοδοτικές δυνατότητες. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν 7 δημόσιες παρασκευές τοπικών συνταγών με τη χρήση τοπικών προϊόντων, ενώ παραδοσιακά συγκροτήματα θα χορέψουν τοπικούς χορούς. Σημειώνεται τέλος πως η περιφέρεια έχει εξασφαλίσει δωρεάν μετακίνηση μετακτά δρομολόγια λεωφορείων από το κέντρο της Καβάλας προς το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης. Την Καβάλα θα επισκεφθεί την Παρασκευή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος θα προεδρεύσει στις 11.30 το πρωί σε σύσκεψη που θα γίνει στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρου Μαρκόπουλου με αντικείμενο σημαντικά αγροτικά έργα του νομού, τα οποία παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους. Στη σύσκεψη θα παραστούν οι βουλευτές και οι δήμαρχοι του νομού, καθώς και οι αγροτικές ενώσεις. Θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι η ολοκλήρωση της ανάπλασης της Ιχθυόσκαλας, το έργο του φράγματος του Μαρμαρά και το αρδευτικό της Δυτικής Πεδιάδας Νέστου, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η αεροπορική εταιρεία Ελληνέρ ξεκινά πτήσεις από τη Μόσχα για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας την Παρασκευή με την αύξηση του πρώτου αεροσκάφους στις 7:55 μεταφέροντας 150 επιβάτες που θα κάνουν τις διακοπές τους στη Θάσο για 6 διανυκτερεύσεις. Μάλιστα, το αεροσκάφος θα επιστρέψει με 30 επιβάτες που έκαναν κρατήσεις από την Καβάλα για τη Μόσχα. Για την πρώτη αυτή πτήση που εγκαινιάζει τη σύνδεση με τη Ρουσία με απευθείας πτήση από τη Μόσχα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα διοργανώσει μια σεμνή τελετή υποδοχής των τουριστών που θα γίνει στο αεροδρόμιο και θα περιλαμβάνει τοπικούς χορούς και μουσική, γαστρονομία και προσφορά τοπικών εδεσμάτων. Στο πλαίσιο της ετήσιας άσκησης του πολεμικού ναυτικού καταιγής 2017 που θα διεξαχθεί στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους με τη συμμετοχή του συνόλου των μονάδων του πολεμικού ναυτικού που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, η Αλεξανδρούπολη έχει επιλεγεί ως κεντρική πόλη όπου θα πραγματοποιηθούν ιδιαίτερες εκδηλώσεις παρουσία του αρχηγού γέναντι ναυάρχου Νικόλου Τσούνη του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την 1η Ιουνίου στις 11 το πρωί θα γίνει επίδειξη από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών στην παραλία του Φάρου και θα δοθεί στην αυλία της πάντας του πολεμικού ναυτικού. Επίσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ τα πολεμικά πλοία στο λιμένα, ενώ νωρίτερα στις 7 το απόγευμα μπορεί να παρακολουθεί στην ομιλία του αρχηγού του ΓΕΝ στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, στο Νομαρχείο θα λειτουργεί και έκθεση για τη δράση του πολεμικού ναυτικού την περίοδο 1821-1945.